Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ανατριχιαστικές περιγραφές ομολόγησαν το στιγερό έγκλημα που διέπραξαν οι δύο δράστες που ευθύνονται για τη δολοφονία του Αρχιμανδρίτη στη χώρα. Για το άγριο φωνικό που έχει συγκλονίσει τους πάντες, συνελήφθησαν ένας 18χρονος Έλληνας και ένας 24χρονος Γεωργιάνος. Και τα πλάνα λοιπόν από την προσαγωγή. Να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Μποζέκα που ήταν εκεί. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα σε εσένα και στους τηλεθεατές Θέμη. Γιάννη, προθεσμία να απολογηθούν για την Παρασκευή πήραν οι δύο δράστες. Ναι, μάλιστα μία μισή ολόκληρο ήταν στο γραφείο του ανακριτή και της αγγελέως οι δύο δράστες του εγκλήματος στην περιοχή της χώρας. Να σας πω ότι έφτασαν εδώ από την αστυνομική διεύθυνση της Μεσσηνίας. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και μάλιστα από ό,τι φαίνεται έχουν δώσει τα πρώτα στοιχεία στην ανακρίτρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ ίσως έτσι και πλούσιο ενδιαφέρον, το κατηγορητήριο είναι βαρύ για τους δράστες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες βαρύνονται με τις κακουργηματικές πράξεις όπως ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία από κοινού, παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία και οπλοφορία καθώς βρέθηκε και μια σιδηρογροθιά. Ο συνήγορος του 18χρονου κατηγορούμενου δήλωσε ότι ο 18χρονος δεν έχει αποδειχθεί ότι επέφερε θανάσιμα τραύματα στον άτυχο ιερωμένο, είναι η απολογία του θα φέρει στο φως όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Να πούμε επίσης ότι ο Γεωργιανός ζούσε στην περιοχή, δούλευε σε κτήματα της περιοχής, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι έχει οικογένεια και είναι πατέρες δύο παιδιών. Ο 18χρονος νεαρός δράστης κατάγεται από την περιοχή. Οι πληροφορίες επίσης λένε ότι την επόμενη μέρα είχαν μεταβεί σε περιοχή της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Πάντως είναι γεγονός ότι το κουβάρι της υπόθεσης θα ξετυλίξει πλέον η δικαιοσύνη και την Παρασκευή θα ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρχει προφυλάκηση όχι μετά την οριστική τους απολογία. Θέμη, να τονίσουμε ότι όπως είπαμε η υπόθεση έχει συγκλονίσει την περιοχή και σήμερα έγινε και η κηδεία του άτυχου θύματος του. Θα μας πει σε λίγο ο Γιώργος γι' αυτό. Γιάννη, ναι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένας ανήλικος Έλληνας και ένας 24χρονος Γεωργιανός είναι σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας οι δράστες της τυχερής δολοφονίας του Αρχιμανδρίτη στη χώρα τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου προς Κυριακή. Οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ομολογήσει το έγκλημα που διέπραξαν. Είπαν πως μπήκαν στο σπίτι το βράδυ και έθεσαν σε εφαρμογή το σατανικό του σχέδιο που έβλεπε κλοπή αντικειμένων και εκτέλεση του άτυχου Αρχιμανδρίτη. Μουσική
Οι έρευνες από την πρώτη στιγμή επικεντρώθηκαν σε άτομα που ο άτυχος αρχιμανδρίτης γνώριζε και θα επέτρεπε να μπουν οποιαδήποτε ώρα στο σπίτι του, καθώς δεν υπήρξε καμία παραβίαση. Ωστόσο, όλοι οι χώροι βρέθηκαν από τους αστυνομικούς άνω κάτω. Οι δολοφόνοι τραυμάτισαν αρχικά με οικιακό σκεύος, πιθανόν τηγάνι, τον 54χρονο αρχιμανδρίτη στο κεφάλι, και αυτός έπεσε ανέστητος και γυμνός στο πάτωμα, τον στραγγάλισαν με ένα πουκάμισο που βρήκαν στο δωμάτιο. Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν αντικείμενα αξίας που βούτυξαν από το σπίτι τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας. Λοιπόν, μένουμε εμείς σε αυτό το θέμα, γιατί το πρωί στη χώρα έγινε η κηδεία του άτυχου αρχιμανδρίτη. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο τον Γιώργο Γεωργακόπουλο να μας πει. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σοκαρισμένη ολόκληρη η κοινωνία της χώρας και από την είδηση του ακούσματος του ποιοι τελικά ήταν αυτοί οι δράστες. Ακριβώς. Πραγματικά σήμερα το πρωί στις 12 η ώρα έγινε η κηδεία του ιερωμένου. Ψήσωμη η χώρα, αλλά να πω και από πολλές άλλες περιοχές Τριφυλίας που ήταν αγαπητός ο Παπαφώτης, ήταν όλοι εκεί να πούν το τελευταίο αντίο. Και το συγκλονιστικό είναι ότι οι κάτοικοι, ειδικά της χώρας, δεν μπορούν να χωνέψουν αφενός το νεαρό της ηλικίας των δραστών και αφετέρου το ότι ο 18χρονος συντοπίτης τους ήταν συμμέτοχος από το φρικιαστικό έγκλημα. Τα συγχαρητήρια στην αστυνομία δώσανε όλοι για τη γρήγορη εξιχνίαση του εγκλήματος, αλλά δεν πάβει ένα διπλό σοκ αφενός η δολοφονία του αρχιμανδρίτη και αφετέρου η ανακάλυψη ότι ο ένοχος ήταν ένας από αυτούς που κυκλοφορούσε κάθε μέρα μαζί τους, ένα παιδί από τη χώρα στην ουσία, να έχει συγκλονίσει τους πάντες στην περιοχή Θεμή. Λοιπόν, να δούμε εμείς το ρεπορτάζ, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε που μας έστειλες από την περιοχή. Αβάσταχτος ο πόνος και μεγάλη οδύνη από τον άδικο χαμό του 54χρονου αρχιμανδρίτη στη χώρα. Σήμερα το πρωί, ολόκληροι σχεδόν οι κάτοικοι της χώρας ήταν εκεί για να πούν το ίστατο χαίρε στον αγαπημένο τους Φώτη Ζαχαρόπουλο. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα και τα οικονομικά. Συμψηφισμός ΦΠΑ με οφειλές σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα έρχεται σε μια ρύθμιση ανάσα που αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτή θα περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, όμως δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Η ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες επιχειρήσεις που αδυνατούν λόγω έλλειψης ρευστότητας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους θα περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα καταθέσει εντός των ημερών στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. Η ρύθμιση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, ωστόσο θα προβλέπει πως από την ημερομηνία ψήφιση του νόμου, ο ΦΠΑ που οφείλουν στο δημόσιο επιχειρηματίες θα μπορεί να συμψηφίζεται με τα ποσά ΦΠΑ που χρωστούν σε επιχειρήσεις, ιδέκοτα ασφαλιστικά ταμεία, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα νοσοκομεία, οι δήμοι και οι περιφέρειες. Πρέπει να σημειωθεί πως σήμερα ο συμψηφισμός αφορά αποκλειστικά οφειλές ΦΠΑ ιδιωτών με απαιτήσεις ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή τα Υπουργεία και τους φορείς της κεντρικής διοίκησης. Η αρμόδια υπηρεσία που θα διενεργεί και θα επιβλέπει τη διαδικασία συμψηφισμού μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων θα είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σε αυτό θα κατατίθενται τα σχετικά παραστατικά που θα βεβαιώνουν τις οφειλές ΦΠΑ αλλά και οι αιτήσεις συμψηφισμού από ιδιώτες και δημόσιους φορείς. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα για να πάμε σε κάτι που προκάλεσε αίσθηση σήμερα και βρίσκεται στην Επιτροπή Θεσμών η Λίστα. Να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Τσαρετζούλια. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Θέμη. Δήμαρχοι και άλλοι με πολλά κρυφά αποθενέσεις, έτσι. Με πρωταθλητές οι δήμαρχοι και με μεγάλη διαφορά θα λέγει κανείς, δόθηκε σήμερα από την αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας
και ελέγχουν των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος για να ξέρουμε τι γίνεται. Από αυτήν την υπηρεσία λοιπόν ελέγχονται όλες περίπου τις 36.000 δηλώσεις ποθενέσχες ελέγχονται στην χώρα μας. Δόθηκαν λοιπόν σήμερα και πήγαν στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής οι υποθέσεις αυτές, οι οποίες και ελέγχονται, έχουν ήδη αποσταλεί μερίδα αυτών στις εισαγγελικές αρχές, στην δικαιοσύνη. Να σου πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τη λίστα αυτή, πρωταθλητές στις ανηλικρινείς δηλώσεις ποθενέσχες εμφανίζονται οι δήμαρχοι και οι άνθρωποι γενικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης. 75 τον αριθμό ζωή να έχουν οι άνθρωποι από τις 413 περιπτώσεις, οι οποίες φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Ακολουθούν γενικοί γραμματείς, ειδικοί γραμματείς υπουργείων και μετακλητοί, γενικότερα υπάλληλοι, οι υψηλές βαθμίδες τέλος πάντων των δημοσίων υπαλλήλων. Θα τους βάλουμε και αυτούς μέσα, έτσι. Ναι, ναι, σε εκεί που λέμε δημάρχους, όλοι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να μην βγάζουμε και τους συναδέλφους δικούς μας απ' έξω. 18 τον αριθμό, δημοσιογράφοι οι οποίοι δεν κάτι ξέχασαν, κάτι παρέλειψαν, κάτι. Διαιτητές, πρόεδροι και άλλοι παράγοντες αθλητισμού στον αριθμό 13. Εισηγητές και επενδυτικών σχεδίων και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι που εισηγούνται προτάσεις επενδυτικά, ΕΣΠΑ, ξέρεις, 14. Και δικαστική έχει, οι ιατροί του διευθυντές ΕΣΥ 62 άτομα, να μην τους ξεχνάμε, και αυτή η ζωή να έχουν. Πρόεδροι νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και ιδιωτικού δικαίου 48. Πρόεδροι μέλη αξιολόγησης διαγωνισμών, αυτοί που αξιολογούν τι πρέπει να γίνει και το τι δεν πρέπει, 37. Σοφρονιστικοί υπάλληλοι, εξωτερικοί φρουροί, 17 τον αριθμό. Να μην τα πολυλογούμε και να δώσουμε λίγο και νούμερα. Πρόεδροι Πασαγιές το πες. Πρόεδροι και λοιπά, λέει Πασαγιές εδώ αναφέρεται. Ναι. Και με τα συνεταιριστικά και όλα αυτά επίσης υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. 7 τον αριθμό, γιατί έχει ξεκινήσει και εκεί ένας μεγάλος έλεγχος. Θέμη, το ζητούμενο είναι το εξής, ότι φαίνεται σε όλα τα επίπεδα ότι ο έλεγχος πάει βαθιά, φτάνει βαθιά. Όλα αυτά γίνονται πάντα σε συνδυασμό και συνεργασία με τους ανθρώπους του ΔΟΕ. Ήδη υπάρχουν λύσεις που ελέγχονται από όλες τις πλευρές. Σημειώνεται στην έκθεση η δυσκολία που έχουν από τις τράπεζες στο να πάρουν τα στοιχεία και να κάνουν τις διασταυρώσεις. Και παρά το γεγονός αυτό και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές offshore εταιρείες, πολλές περίεργες διαδρομές χρήματος, υπάρχει μια εικόνα καλή, καθαρή για το τι τελικά γίνεται με το μαύρο χρήμα. Να σου πω ότι δεσμεύτηκαν συνολικά από μια πρόχειρη εικόνα που υπάρχει περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ. 73 από φοροδιαφυγή, 124 από άλλα αδικήματα περιουσιακά ωφέλη, 1,5 εκατομμύριο από απάτη με υπολογιστή, από απάτη με ναρκωτικά, από ελλειπή προστασία οικονομικών συμφερόντων και άλλα πολλά. Γενικότερα βλέπουμε ότι κινείται μια διαδικασία, έχουν πάει πολλές υποθέσεις στη δικαιοσύνη, μέχρι να δούμε τι θα ακολουθήσει. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε 41 ανέρχονται συνολικά τα θύματα από τον ιό της γρίπης, ενώ σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται αυτή την περίοδο 59 ασθενείς. Οι εκπρόσωποι του ΚΕΛΠΝΟ κρούν το κόδωνα του κινδύνου. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός της γρίπης καθώς και άλλων ιώσεων να κατακρέφονται αυτή την περίοδο στον χώρο της υγείας. Ένας από τους λόγους είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αλλά και το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Σημειώνεται την ίδια στιγμή ότι οι εκπρόσωποι του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς τα θύματα στην πλειοψηφία τους δεν είχαν εμβολιαστεί παρά το γεγονός ότι άνοικαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Οι ειδικοί επιστήμονες συμβουλεύουν όλους όσοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν άμεσα, ακόμα και τώρα, ενώ όσοι εμφανίσουν συμπτώματα γρίφης να συμβουλευτούν άμεσα τον γιατρό τους. Στην τηλεόραση Best μίλησε ο παθολόγος λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΛΠΝΟ. Είναι σε μεγάλη έξαρση. Έχουμε συνολικά νοσηλευτές σε μονάδα εντατικής θεραπείας 41 άτομα σήμερα και έχουμε και θανάτους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Είναι η κορυφή του παγόβουνα αυτή που βλέπουμε. Και γι' αυτό τονίζουμε ιδιαίτερα τα προληπτικά μέτρα αυτή τη στιγμή, τα οποία πέραν του εμβολίου που το οποίο συστήνεται, αλλά είναι κάπως αργά τώρα, είναι η έγκυρη χορήγηση των φαρμάκων για την γρήπη πλέον, των ειδικών αντιοικών με τη συμβουλή του γιατρού για οποιονδήποτε άνθρωπο ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου, στους ανθρώπους αυτούς με τα χρόνια νοσήματα, να απευθύνονται στο γιατρό με τα συμπτώματα της γρήπης ώστε να αρχίζουν έγκυρα θεραπεία. Και δεύτερον, κάτι που ισχύει και για όλους εμάς, τα μέτρα της υγιεινής, είτε αυτό λέγεται υγιεινή του βήχα, αναπνευστική υγιεινή που καλύπτουμε το βήχα μας και δεν βήχουμε, είτε αυτό λέγεται υγιεινή των κεριών, είτε αυτό λέγεται ότι απομονόμαστε
στο σπίτι μέχρι να περάσουν τα συμπτώματα, να μην κολλήσουμε κι άλλους. Δεν ανθρώπους μας, ιδιαίτερα αν κάποιος είναι υψηλού κινδύνου και το κολλήσουμε εμείς. Παράλληλα, ο κύριος Τσιόδρας έκανε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι είναι ελάχιστοι οι εμβολιασμοί οι οποίοι και έχουν γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μεγάλη απροθυμία των ατόμων υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο στην Ελλάδα να έχουμε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων υψηλού κινδύνου, δηλαδή ανθρώπων που έχουν τα χρόνια νοσήματα και να μην έχουν εμβολιαστεί για τη γρήπη. Με αποτέλεσμα, όταν αρχίζει η εποχή της γρήπης, που τώρα έχει αρχίσει, να βλέπουμε αυτό το τραγικό γεγονός, άνθρωποι πολύ σοβαρά άρρωστοι να νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, κάποιοι από αυτούς να πεθαίνουν και να είναι όλοι ανεμβολίαστοι για τη γρήπη, ενώ ανήκαν στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Νομίζω έχει να κάνει με την κακή ενημέρωση και απροθυμία των ανθρώπων. Υπήρξε ένα επικοινωνιακό, κατά κάποιο τρόπο, φιάσκο την περίοδο της πανδημίας, όπου έγιναν διάφοροι λάθος χειρισμοί και εξηγήσεις και συσχετήσεις του εμβολίου εναντίον της γρήπης, της τότε βέβαια και πιθανόν ανεπιθυμίσεων ενεργειών, και δημιουργήθηκε αυτή η παρεξήγηση για το εμβόλιο. Βέβαια, ούτε και πριν την περίοδο της πανδημίας είχαμε καλά εμβολιαστικά επίπεδα, είχαμε αντίστοιχα επίπεδα και τότε. Είναι μια γενικότερη κουλτούρα, νομίζω, η οποία ενώ είμαστε πάρα πολύ καλοί σε εμβολιασμού των μικρών παιδιών όσον αφορά τα νοσήματα που προλαμβάνουν τον εμβολιασμό, στους ενήλικες είμαστε λιγάκι διστακτικοί. Τέλος, ο κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι το φαινόμενο αυτό είναι γενικό και αφορά όλες τις περιοχές της χώρας. Ναι, είναι γενικό φαινόμενο, έχει να κάνει με όλη τη χώρα και δυστυχώς έχει να κάνει και ένα μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης, πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων όπως οι Ολλανδοί. Να φανταστείτε ότι εμείς μιλούμε για ικανοποιητικά επίπεδα όταν είναι πάνω από 75% των ατόμων υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, ακόμα και 20, να είναι και 30% είναι πολύ λίγο για μας. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς ξανά στο χώρο της οικονομίας. Να καλησπέρισουμε. Έχουμε μαζί μας τον λογιστή και φοροτεχνικό, τον κύριο Παύλο Κρανιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε, θα έλεγε κανείς, καθοριστικές αλλαγές στα νέα έντυπα της εφορίας. Και να ξεκινήσουμε από αυτό το Ε1 που αρχίζει να μας ταλαιπωρεί από τώρα, από νωρίς. Ακριβώς, όπως το είπατε. Φέτος οι αλλαγές είναι πάρα πολλές. Να πούμε καταρχήν ότι οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων θα αρχίσουν από 20 Μαρτίου μέχρι 36. Όλες οι δηλώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά. Άρα λοιπόν όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν κλειδάριθμο, βασικό αυτό. Και να δούμε τώρα τι γίνεται με τις αλλαγές, οι οποίες είναι πάρα πολλές φέτος. Δηλαδή είναι, όλες οι αλλαγές αποτυπώνουν, οι κωδικοί δηλαδή που αλλάζουν, αποτυπώνουν τις φορολογικές αλλαγές που έρχονται. Καταρχήν έχουμε την κατάργηση στα φορολογήτου. Μέχρι πρότινος ξέραμε ότι υπήρχε φορολόγητο 5.000. Από φέτος τα φορολόγητα αυτό καταργείται. Επίσης έχουμε την κατάργηση του αφορολογήτου για κάθε παιδί. Υπήρχε αφορολόγητο 2.000 για κάθε παιδί μέχρι τα 2, από εκεί και πέρα 3.000. Θέρμα κι αυτό. Επίσης έχουμε την κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών που ήταν 10% επί του εισοδήματος. Δηλαδή είχαμε μείωση για τα ενίκια, για τα δίδακτρα, για τα φροντιστήρια, για τους στόχους στεγαστικών δανείων, για τα ασφάλιστρα. Όλες λοιπόν αυτές, για τα ιατρικά, όλες αυτές οι απαλλαγές, τα ιατρικά παραμένουν βέβαια, αλλά με διαφορετική μορφή. Αλλάζουν. Και έχουμε και κάποιους νέους κωδικούς που αφορούν κάποια άλλα θέματα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Οι αποδείξεις εξακολουθούν να ισχύουν. Σίγουρα. Το πρόβλημα θα είναι ότι θα έχουμε φορολόγηση πολλών με τεκμήρια. Οπότε λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, γιατί πολλοί είναι άνεργοι. Οπότε λοιπόν, αν αναλογιστούμε ότι κάποιος μπορεί να έχει ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο και δεν έχει εισόδημα, θα πρέπει να ανατρέξει στην ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών που λέμε εμείς. Διαφορετικά κινδυνεύει με μεγάλη φορολογία. Επίσης να πω ότι έχουμε τρεις κλίμακες φέτος. Δηλαδή θα έχουμε την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, θα έχουμε την κλίμακα των ενοικίων και την κλίμακα των αγροτών. Αυτά τα εισοδήματα τώρα δεν συναθροίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή αν κάποιος έχει εισόδημα μόνο από ενοίκια, μέχρι 12.000 θα φορολογεί με 10%. Από εκεί και πάνω θα φορολογηθεί με 33%. Ενώ παλιά ξέραμε ότι είχε μισθό 10.000, είχε και ενοίκια άλλα 5.000, λέγαμε 10 και 5, 15, τα βάζαμε όλα στην κλίμακα και τα φορολογούσαμε. Πάντως για τους αγρότες γενικά υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι όπως και να το κάνουμε. Και το λέω αυτό με τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις που έχουν έρθει και βλέπουμε και οι ίδιοι πώς έχουν κινητοποιηθεί όλο αυτό το διάστημα για να τις αποφύγουν. Οι επιβαρύνσεις, ειδικά για το 2013, κύριε Κανελόπουλε, ήταν τρομακτικές. Αναγκάστηκαν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν μέσα σε ένα έτος φόρους που η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δεν μπορούσε να τους βγάλει τα προηγούμενα χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν ότι πληρώσανε φόρο το ΦΑΠ του 10, το ΦΑΠ του 11, του 12, του 13.
Όλα αυτά, συν το φόρο εισοδήματος, συν φόρο πολυτελείας, συν, δηλαδή ήδη αυτή τη στιγμή έχουν αδειάσει ας πούμε, οι τσέπες των φορολογούμενων. Έχουν έρθει, και από ό,τι είδα, ας πούμε, ότι προηγουμένως ας πούμε, στο ρεπορτάζ είχατε για το συμψηφισμό με την επιστροφή ΦΠΑ, που είναι σημαντικό μέτρο. Αν και βέβαια πιστεύω ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να προβεί σε μια ρύθμιση των χρεών που έχουν πολλά νοικοκυριά και ιδιαίτερα επαγγελματίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι με θηλιά στο λαιμό, γιατί οι περισσότερες ρυθμίσεις που έχουν φτιαχτεί μέχρι τώρα έχουν φτιαχτεί για να αποτύχουν. Ειλικρινά σας το λέω, στην κυριολεξία για να αποτύχουν. Και οι ρυθμίσεις που υπάρχουν για την εφορία και οι ρυθμίσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μπορεί κανένας επαγγελματίας να τις ακολουθήσει. Ειδικά για τους επαγγελματίες που πρέπει να αποδείξει ότι είναι βιώσιμη η ρύθμιση, ελάχιστοι μπορούν να ακολουθήσουν τις ρυθμίσεις αυτές, με αποτέλεσμα η αγορά να σφιχτεί και λόγω της έλλειψης ρευστότητας που υπάρχει και των συνεχόμενων λουκέτων που έχουμε. Μάλιστα. Από την άλλη, θα έλεγε κανείς, πέρα από το Ε1 και όλες αυτές τις σημαντικές αλλαγές που μας είπατε και τις οποίες φαντάζομαι ότι οι πολίτες σπέβδουν έτσι στα λογιστικά γραφεία για να τις σε εισαγωγικά αντιμετωπίσουν, γιατί πλέον μόνοι τους ούτε οικονομολόγοι μπορεί να γίνουν, αλλά και εσείς έχετε βασικό πρόβλημα με όλες αυτές τις αλλαγές, ότι πρέπει να είσαστε ενήμεροι διαρκώς. Εμείς εκτός από αυτές τις αλλαγές έχουμε τεράστιες αλλαγές, γιατί έχουμε τις αλλαγές στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων που τώρα πλέον ονομάζεται ΚΦΑΣ, που όλα πλέον τα στοιχεία είναι αθεώρητα. Έχουμε σημαντικές αλλαγές στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, που τα πρόστιμα είναι τεράστια και πρέπει να προσέχουμε το παραμικρό, γιατί κινδυνεύουν οι επαγγελματίες να πληρώνουν πρόστιμα χιλιάρικα, τα οποία διπλασιάζονται και τετραπλασιάζονται και είναι υπέρογκα τα ποσά. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση έχει αρχίσει να συζητά πάλι τον εξορθολογισμό των προστήμων αυτών και έχουμε τεράστιες αλλαγές. Στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΔ, εμείς αισθανόμαστε πολλές φορές ότι είμαστε σε ένα ναρκοπαίδιο και δίπλα μας περνάνε οι αγκύκλειες ασφαίρες. Mm-hmm. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Ειλικρινά. Πάμε στο Ε9, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Στο Ε9, βεβαίως. Άνοιξε η εφαρμογή από χθες. Mm-hmm. Βέβαια, πλήρες οδηγίες δεν έχουμε ακόμα, τις αναμένουμε. Σωστά. Έχουμε όμως αρκετές αλλαγές, οι οποίες ζητάνε πλήρη ανάλυση των ακινήτων, καθώς και των δικαιωμάτων επί των ακινήτων. Δηλαδή, έχουμε καινούριους κωδικούς, οι οποίοι και εμείς ακόμα δεν τους έχουμε μελετήσει πλήρους και περιμένουμε την διευκρινιστική εγκύκλιο. Βέβαια, πάνω στο Ε9 αυτό θα υπολογιστεί ο νέος φόρος. Το ένφια, ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως ξέρουμε όλοι. Είναι και αυτός που μας ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό καιρό, έτσι. Μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ και ειλικρινά είναι πάρα πολύ δύσκολος για να βγει και γι' αυτό ζητάνε πλήρη ανάλυση των στοιχείων. Δηλαδή, φανταστείτε για τα οικόπεδα, έχει 8 κωδικούς. Ζητάει δηλαδή οικόπεδο, αν υπάρχει οικόπεδο, είναι εντός και δύο, αν είναι για ελισμό αεροσκαφών, ιδιωτικών ή δημοσίων, αν είναι λωρίδα γης. Ζητάει πλήρη ανάλυση, οπότε και εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των κωδικών αυτών, που σας μιλά, ειλικρινά σας μιλάω ότι και εμείς ακόμα δεν είμαστε πλήρως έτοιμοι για να κάνουμε αυτή τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών. Θέλει πολύ διάβασμα. Αυτό που εσείς συμβουλεύετε τους πολίτες, τι είναι? Αυτό που συμβουλεύουμε τους πολίτες είναι να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά του σιγά-σιγά. Εξακολουθεί να ισχύουν οι αποδείξεις, οι οποίες είναι μόνο για τους μισθωτούς, να το τονίσω. Το 25% για την προηγούμενη χρονιά, όπως ξέραμε. Ενώ από φέτος είναι 10%, να μαζέψουν όλα τα δικαιολογητικά τους σιγά σιγά, να συμβολεύονται τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς της πόλης, οι οποίοι είναι αρκετά ενημερωμένοι και έχουμε κάνει αρκετά σεμινάρια. Επίσης να πούμε ότι οι εφορίες πλέον, και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, δεν κάνουν πάρα πολλές εργασίες, δηλαδή βασίζονται κυρίως στον έλεγχο. Πάρα πολλές εργασίες τις κάνουν τα λογιστικά γραφεία, όπως δηλαδή οι ρυθμίσεις οφειλής προς την εφορία ή η καταβολή, η πληρωμή δηλαδή ενός χρέους. Θα πρέπει οι φορολογούμενοι να περνάνε από τα λογιστικά γραφεία, αν δεν μπορούν οι ίδιοι, να βγάλουν την ταυτότητα οφειλής. Και οι πληρωμές δεν γίνονται πλέον στις ΔΟΗ, γίνονται στις τράπεζες. Σωστά. Καλά, αυτό να το ξέρουν οι φορολογούμενοι. Γιατί υπάρχει μια ταλαιπωρία γενικά. Πάνε οι πολίτες στην εφορία και ψάχνονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Οι πολίτες, οι λογιστές της πόλης μας που είναι ενημερωμένοι για να κάνουν τη δουλειά τους. Καλή σας νύχτα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή Πάμε εμείς τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Θετικά είναι τα νέα που έρχονται από το δασαρχείο της Καλαμάτας. Η λαθροειλοτομία περιορίστηκε αισθητά, με μόνο δύο περιστατικά να καταγράφονται. Μειωμένα κατά πολύ ήταν τα περιστατικά λαθροειλοτομίας που κατεγράφησαν στο Δασαρχείο Καλαμάτας. Το διάστημα, ιδίως από Δεκέμβριο και Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2014, παρατηρήθηκε μία μείωση στα καταγεγραμμένα περιστατικά της παράνομης λαθροειλοτομίας. Δεν είχαμε δύο συμβάντα μικρής ποσότητες που ήταν σχεδόν αμελητές. Ήταν στη γενέση της. Πάλι σε δασικές εκτάσεις ευρύτερες του νομού και όχι στα υψηλά δάση.
στα Ήγετο, στη Βασιλική. Εκεί δεν είχαμε φαινόμενα παράνομης υλοτομίας γενικά. Μειωμένα ήταν τα περιστατικά, δεν έλεγχοι γίνονται. Έχουν εφοδιαστεί ο κόσμος με τις άδειες που δίνει το δασαρχείο να κόβει ξύλα μέσα τα κτήματά τους. Ακόμη συνεχίζονται οι αιτήσεις και αποδίδουμε και το γεγονός ότι έχει μειωθεί. Όπως μάλιστα σημειώνεται, υπήρχε αρκετό προσωπικό ενώ και ο κόσμος είχε ενημερωθεί καθώς οι ποινές ήταν υψηλές. Πάντα υπήρχε προσωπικό, έχουν γίνει αρκετοί έλεγχοι. Έχει ενημερωθεί ο κόσμος και από τις κατασχέσεις που έχουμε κάνει και σε ξύλα και σε μηχανήματα, οχήματα, αλυσοπρίωνα, όλο αυτό το διάστημα και κάπου υπάρχει, συγκρατήθηκε. Και ο καθένας έρχεται εδώ, υποβάλλει το αίτημά του, όταν είναι μέσα να κόψει από το χτήμα του και δίνονται οι σχετικές άδειες, εκεί που επιτρέπεται. Έλεγχοι υπάρχουν πάντα, γίνονται και στο Εθνικό Δίκτυο και στο Επαρχιακό. Ελέγχονται τα φορτηγά, οι μεταφορείς γνωρίζουν ότι οι ποινές είναι τεράστιες, οπότε προσέχουν και δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο ανησυχητικό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Οι πληστηριασμοί δεν υπήρχαν. Είναι να βγει αυτό το γερό μια-δύο μικρές ποσότητες, δύο-τρία χωρικά είναι μικρές οι ποσότητες. Δεν υπήρχαν. Καταρχήν θέλω να πω ότι θα ξεκινήσει πάλι φέτος το πρόγραμμα λαθρολιοτομίας. Είναι ένα πρόγραμμα τριών μηνών. Έρχεται εντολή πάνω από το Υπουργείο το Περιβάλλοντος. Πιστεύουμε από 1η Μαρτίου να ξεκινήσει, που αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία θα υπάρχει βάρια στην υπηρεσία από τις 2 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Όλες τις ημέρες, και Κυριακές και εξαιρέσιμες, κάθε μέρα. Οπότε οι πολίτες, αν θέλουν κάτι, βλέπουν φαινόμενα λαθρολιοτομίας και ό,τι άλλο δασικών παραβάσεων, όχι μόνο λαθρολιοτομίας, θα μπορούν να επικοινωνούν με το δασαρχείο για να επεμβαίνει. Θα υπάρχει κλιμάκιο. Θα ξεκινήσουν πάλι περιπολίες. Είναι ένα πρόγραμμα που βγαίνει για 4η χρονιά λαθρολιοτομίας. Αυτό θα κρατήσει 3 μήνες περίπου μέχρι τέλος Μαΐου. Οπότε μετά εκεί, αν όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσει το άλλο πρόγραμμα της δασοπροστασίας. Που πάλι και εκεί θα υπάρχει βάρδια. Βέβαια, αυτό είναι και για όλα τα αδικήματα, δεν είναι μόνο για την λαθρολιοτομία. Από την άλλη, φυσικά δεν λείπουν και οι καταγγελίες για κλοπές ξύλων, με τον δασάρχη να ζητά από τους πολίτες τη συνεργασία τους. Υπήρχαν πολλές καταγγελίες για κλοπές ξύλων αγροτικών, ελιάς. Είναι ένα θέμα το οποίο και εκεί γίνονται έλεγχοι. Βέβαια, οι καταγγελίες είναι κυρίως ανώνυμες. Γίνεται και μια προσπάθεια, έχουν γίνει έλεγχοι και στην αγορά επάνω που πουλάνε ξύλα και σε διάφορα άλλα μέρη της πόλης για να δικαιολογήσουν αυτοί που πουλάνε που τα βρήκαν τα ξύλα. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί είναι δύσκολος και ο έλεγχος. Γιατί αρκετοί συμπατριώτες μας πουλάνε ξύλα και δικά τους. Οπότε είναι πιο ευρύς όγκος της δουλειάς, να πάνε αβεβαιώσει αν πράγματι είναι από το ελαιόχτημα ή τα λοιπά. Εκεί θέλουμε τη συνεργασία με τους πολίτες, αν βλέπουν κάποια τέτοια κλοπή και γνωρίζουν συγκεκριμένα άτομα ή που κινούνται με αγροτικά χήματα, μας ενημερώνουν για να επεμβαίνουμε. Πάμε τώρα σε μια σημαντική σύσκεψη που είχαμε σήμερα, προκειμένου να προχωρήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την ένταξη των Ρωμά. Το έχουμε ακούσει. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Υπήρξε μια καθοριστική σημασία σύσκεψη στην περιφέρεια. Έχουμε στην άκρη τη τηλεφωνική μας επικοινωνία τον Δήμαρχο Μεσίνης, τον Στάθη Αναστασόπουλο, που έδωσε το παρόν. Καλησπέρα, κύριε Αναστασόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Καναλόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Φαντάζομαι ότι ήταν ένα ζήτημα και είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και την δική σας περιοχή πάρα πολύ έντονα. Απασχολεί γενικότερα ολόκληρη την Πελοπόννησο. Πώς τίθεται από εδώ και πέρα ο σχεδιασμός? Φυσικά και απασχολεί την περιοχή μας και το ξέρετε. Και μάλιστα προσφάτως είχαμε και ένα επιπλέον κρούσμα όπου τα παιδιά της γυναίκας αυτής που δέχτηκε επίθεση προ αρκετών μηνών και η οποία τελικά τραυματίστηκε και πήγε στο νοσοκομείο, στη συνέχεια πέθανε. Και τα παιδιά που ένα εξ αυτών έχει ένα περίπτερο δέχτηκαν επίθεση στο εκεί, πήγαν να κλέψουν, τα μάλωσαν λίγο τα μικρά παιδιά, μετά ήρθαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι επιτέθησαν και χτύπησαν τα δύο αδέρφια και την γυναίκα του ενός παιδιού. Ήταν ένα περιστατικό απαράδεκτο που συνέβη πρόσφατα, μετά από αρκετό καιρό θα έλεγα μιας σχετικής ηρεμίας και καλής κατάστασης, το οποίο το καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή, είμαστε σε συνεννόηση με την αστυνομία για να μπορέσουν να αποφευθούν τέτοια επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Όμως η σύσκεψη η σημερινή έχει ένα άλλο χαρακτήρα για την, όπως είπατε και εσείς, την εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου
δράσεις για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Εγώ ευχαρίστησα και τον Περιφερειάρχη και την κυρία Νικολάκου για αυτή τους την προσπάθεια, αλλά και τα στελέχη του Υπουργείου. Συζητήσαμε, εξέθεσα τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας και βεβαίως θα είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου, το οποίο φαίνεται στο επόμενο 40 ημέρο να έχει κάνει τα πρώτα βήματα και να έρθει και κοντά μας, ιδιαίτερα τους κάλεσα στην Μεσίνη, να κάνουμε διαβούλευση και να έχουμε και εκπρόσωπους από τους Τσιγκάνους για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην κοινωνική ένταξη ώστε να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα και να έχουμε μια βελτιωμένη εξέλιξη στην περιοχή μας. Να σημειώσουμε ότι είχε ηρεμήσει η κατάσταση και στην περιοχή δική σας, αλλά και γενικά όσον αφορά την παραβατικότητα των Ρωμά. Πάντως πρέπει να γίνει, αυτό που ουσιαστικά επισημαίνεται είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή δουλειά σε βάθος, σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο πολιτικών και σε επίπεδο οικονομικής υποστήριξης αυτής της ομάδας, η οποία, όπως και να το κάνουμε, πρέπει να είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Δεν μπορεί να είναι κάτι στον αέρα ή πολιτικές που έχουν να κάνουν μόνο και μόνο με την ψηφοθυρική εκμετάλλευση αυτής της ομάδας. Έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση πρέπει να είναι κάτι. Επειδή, όπως ξέρετε, σχεδιάζεται αυτή την περίοδο το καινούριο ΕΣΠΑ, να το πούμε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, όχι μόνο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της αντιμετώπισης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα μέτρα του προγράμματος, της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Άρα δεν μπορεί κανένας να το συσχετίσει με προεκλογική περίοδο. Είναι κάτι που γίνεται και για άλλες δράσεις και τομείς. Εγώ πίστηκα από το Υπουργείο ότι το έχουν πάρει ζεστά το θέμα. Σκέφτονται να κάνουν και περιφερειακά συναντήσεις σε ορισμένους δήμους όπου υπάρχει το πρόβλημα. Όπως προανέφερα, τους κάλεσα και εδώ. Εμείς έχουμε καταγράψει τα προβλήματα και την κατάσταση που υπάρχει. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια αποτυχημένη προσπάθεια με την Μπιρμπίτα. Πρέπει να δούμε και άλλες προσπάθειες, όπως έγινε στο παρελθόν με την χρηματοδότηση για να αγοράσουν οικόπεδα, να φτιάξουν σπίτια, που δεν έγιναν τελικά ή έγιναν πολύ λίγα. Άρα δεν έπιασαν αυτά τα χρήματα τόπο. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί η βέλτιστη πρακτική που θα μπορέσει να οδηγήσει σε λύση του προβλήματος, την κοινωνική ένταξη, την μείωση της παραβατικότητας, πέρα από τις αστυνομικές δυνάμεις και την καταστολή, επιβάλλεται να υπάρξει και διαδικασία κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης. Το πρόβλημα, κύριε Κανελόπλε, είναι και πολιτικό, αλλά και βαθιά κοινωνικό και οικονομικό. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει επιτέλους μια έτσι τέτοια επιστημονική και σοβαρή προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε έτσι θέμα και κλίμα και να πάμε λίγο στο κλίμα των ημερών. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Να πάμε σε αυτά που μας έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει η Καλαμάτα. Στους ρυθμούς λοιπόν των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Να καλησπέρισουμε, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Κοινοφιλούς Επιχείρησης Φάρης, τον κύριο Νίκο Βασακίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές του σταθμού. Νομίζω ότι το πρώτο δείγμα της προχθεσινής εκδήλωσης του Σαββάτου ήταν εξαιρετικό, έτσι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι μας ετοιμάζετε για τη συνέχεια? Εμείς από την Κοινοφιλή Επιχείρηση Φάρης οργανώνουμε ένα άλλο σύνολο εκδηλώσεων. Που έχουν συνδυαστικά, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι όλα αυτά γίνονται στην πόλη συνδυαστικά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, οι εκδηλώσεις μας στηρίζονται στην παράδοση περισσότερο και εξακτηνώνονται σε όλη την περιοχή του Δήμου. Οι γειτονίες της πόλης, η παραλία, τα Γιαννιτσάνικα, ο Άγιος Σίδερης, το Πέταλο, η Ράχη, η Αγία Τριάδα, το ιστορικό κέντρο, η κεντρική αγορά. Και πρόσφατα και από φέτος θα πάμε και στο άσυλο, στο Ίδρυμα Στέγης Εκκλησίας στα Γιαννιτσάνικα. Από τη Μικρή Μαντίνια έως την Αλαγωνία και από την Αλαγωνία έως τα Αρφαράκια του Σταματινού, τη Βελανιδιά, θα γίνουν περί τις 40 αποκριάτικες εκδηλώσεις. Να σας δώσω μια τάξη μεγέθους. Πέρυσι εξυπηρετήθηκαν σε αυτές τις εκδηλώσεις περί τις 12.000 συμπολίτες μας. Καταλαβαίνετε ότι σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή
Αυτές οι εκδηλώσεις είναι μικρές στιγμές χαράς για όλη την οικογένεια. Να ρωτήσω τώρα, τι εκδηλώσεις ακριβώς είναι, είπατε παράδοσης, οι κλασικές, αερόστατο, τι θα έχουμε? Βέβαια. Το αερόστατο είναι ένα έθιμο της περιοχής, το οποίο ξεκινώντας από πέρυσι προσπαθούμε να το... Πέρυσι ενισχύθηκε, να το τονίσουμε αυτό, γιατί δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι. Με τόσο έντονο ακριβώς τρόπο. Αυτό λέγω, ότι ξεκινώντας από πέρυσι συνεχίζουμε και φέτος πιο έντονα το αερόστατο, το οποίο όπως σας είπα είναι ένα έθιμο της περιοχής. Θα έχουμε αερόστατα, τσικνίσματα, παιχνίδια για μικρά παιδιά στο ιστορικό κέντρο, στην κεντρική αγορά και στην κεντρική πλατεία. Θα υπάρχουν άλλα αποκριάτικα δρόμενα και βέβαια το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων θα είναι την Δευτέρα, την καθαρή Δευτέρα στην αίθουσα με το δρόμενο της Ευετηρίας. Στηριζόμενοι στην παράδοση, δημιουργούμε και εμείς με την συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης αλλά και των συλλόγων και των τοπικών συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων ένα τέτοιο σύνολο εκδηλώσεων με ψυχαγωγικό κοινωνικό χαρακτήρα που στόχο έχει θα λέγαμε να ενισχύσει την επισκεψιμότητα της πόλης και να δημιουργήσει αυτό το εύχαρο κλίμα που όλοι αναζητούμε. Το βλέπετε αυτό φαντάζομαι τα τελευταία χρόνια, έτσι? Βλέπετε ότι αρκετός κόσμος έχει, να το πούμε έτσι, μοιηθεί σε αυτό το είδος τις εκδηλώσεις. Τις περιμένουν. Και τις περιμένουν. Ναι, ξέρουν. Και τις περιμένουν. Είναι πολύ βασικό αυτό που είναι αλήθεια. Να ρωτήσω, είπατε ότι θα δώσετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις γειτονιές. Στα τοπικά διαμερίσματα θα υπάρχουν εκδηλώσεις? Σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Όπου. Να, σε όλα αυτά. Στα περισσότερα, δηλαδή από τα 34 που έχουμε, τα 25 έχουν εκδηλώσεις. Έχουν ξεκινήσει. Η πρώτη μας εκδήλωση ήταν μια παραδοσιακή αποκριάτικη εκδήλωση στο Ελαιοχώρι με την έναρξη του Τριωδίου. Στηριζόμενη αυτή η εκδήλωση σε λαογραφικά κείμενα όπως είχαν καταγραφεί από τον Νικόλαο Πολίτη που είναι και η γενέτειρα του Ελαιοχωρίου και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία και σημασία ήταν πολύ επιτυχημένη και συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί όπως σας είπα στην αίθουσα. Από εκεί και πέρα τι μας ετοιμάζετε τώρα γιατί έρχεται η Τσικνοπέμπτη και πολλοί κόσμος θα ψάχνει. Οι πιο κοντινοί μας, οι κοντινές μας εκδηλώσεις είναι αύριο το απόγευμα στο Ίδρυμα Στέγης Εκκλησίας στα Γιαννιτσάνικα με αερόστατα και μουσική από την Ορχήστρα της Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας. Την Τσικνοπέμπτη το πρωί θα υπάρχουν παίχνιδο τσικνίσματα για μαθητές δημοτικών και γυμνασίων στο ιστορικό κέντρο. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε από τις 10 το πρωί. Θα κρατήσει μέχρι το μεσημέρι, φαντάζομαι. Μία και μισή θα υπάρξει το λαϊκό γλέντι που το έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια με ζωντανή ορχήστρα. Θα βοηθήσει και ο καιρός φέτος, πάντως μην αγχώνεστε, από ό,τι φαίνεται. Είναι αλήθεια ότι έχουμε αγχωθεί πάρα πολύ με την Τσικνοπέμπτη, γιατί δεν μας βοήθησε ποτέ τα τρία τελευταία χρόνια. Πάντα υπήρχαν κάποιες αναστατώσεις. Φαίνεται ότι ο καιρός μας βοηθά πάρα πολύ φέτος. Είμαστε ευχαριστημένοι και χαρούμενοι γι' αυτό. Και νομίζω ότι την Πέμπτη θα βοηθήσουμε και εμείς ώστε να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα στην πόλη, στο ιστορικό κέντρο ιδιαίτερα, που αρμόζει στην Τσικνοπέμπτη. Μάλιστα. Και από εκεί και μετά θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. Από εκεί και μετά πάμε για το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε τα αερόστατα στον Άγιο Σίδερη το Σάββατο και την Κυριακή στη Ράχη, στο προαύλιο χώρο του Β' Καπή, όπου όλοι εκεί θα υπάρχουν φαγητά, θα προσφέρονται δωρεάν φαγητά, θα υπάρχει μουσική πάλι από την ορχήστρα του Οδείου, κεράσματα σε όλο τον κόσμο και θα ήθελα να πω ότι και εδώ οι επαγγελματίες της πόλης, όλοι, από λίγο ο καθένας, συμβάλλει στο να μπορέσουμε να οργανώσουμε με το μικρότερο δυνατό κόστος όλες αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες σας είπα είναι περί τις 40 και αναμένεται να τις παρακολουθήσουν. Και καλά κάνετε γιατί είναι δύσκολες οι εποχές με την έννοια ότι ο κόσμος ζητάει το κάτι διαφορετικό και ζητάει λίγο να αλλάξει η διάθεσή του και να φύγουμε λίγο από τη μιζέρια και πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς. Γι' αυτό και είπαμε και για τις γειτονιές αλλά και για τα τοπικά διαμερίσματα, γιατί πολλές φορές έχουμε συνηθίσει τις εκδηλώσεις μόνο στο κέντρο, με αυτή τη λογική το είπα. Από τις 40 ή 35 είναι εκτός κέντρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή αποκριά σε όλους. Λοιπόν, τα ραντεβού δόθηκαν, θα ακούσατε κι εσείς. Καταρχήν, αύριο για την Τσικνοπέμπτη νομίζω ότι είναι σημαντικά η πρώτη γεύση των εκδηλώσεων που μας ετοιμάζει η κοινοφελής επιχείρηση Φάρις. Ακούσατε και τον πρόεδρο της, τον Νίκο Μπασακίδη. Μένουμε στο κλίμα. Η Καλαμάτα έχει μπει στους ρυθμούς του καρναβαλιού. Έτσι, οι περισσότεροι διαλέγουν τις στολές τους, δίνοντας έμφαση στην πρωτοτυπία. Εφάνταστα κουστούμια και πολλά αξεσουάρα.
και φάνταστες είναι οι στολές για την καρναβαλική αυτή περίοδο. Αρκετοί οι πολίτες που επιλέγουν κάτι πρωτότυπο και χρωματιστό για να μασχαρευτούν. Πολλές στολές όπως το είπες, πάρα πολλά σχέδια και για παιδιά και για μεγάλους και πολλά σχέδια τα οποία είναι στο καρναβάλι, ενώ δηλαδή σε γκρουπ. Κάποιος όποιος θέλει μπορεί να πάει στο πνευματικό να δει τις στολές εκεί που έχουν τα γκρουπ, να αποφασίσει και να πάει στο αντίστοιχο κατάστημα να τις πάρει. Βέβαια, αρκετά είναι και τα αξεσουάρ για να απογειώσει, όπως μας τονίζουν οι ειδικοί, την στολή. Βέβαια, για να κλείσει όλη την ομορφιά της στολής. Όσον αφορά τις τιμές, αυτές κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με το κόστος να ξεκινά από 10 ευρώ και να καταλήγει στα 20. Οι στολές προσωπικά σε εμάς είναι από 10 ευρώ μέχρι 20 ευρώ το ανώτερο. Μπορεί κάποιος να βρει πάρα πολλές στολές. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι στις στολές υπάρχει και η μόδα, η οποία προστάζει κάτι διαφορετικό, πρωτότυπο, πολύχρωμο και εφάνταστο. Ναι, σίγουρα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε λίγο πιο μπροστά, να ξεφύγουμε από τα κλασικά σχέδια που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καμπόιδες, Ινδιάνους, όχι ότι είναι ωραία, ωραία είναι και αυτά, αλλά να πάμε λίγο πιο πρωτότυπο. Το κινητό πολυιατρείο για τα παιδιά βρίσκεται στη Μεσίνη και παρέχει δωρεάν ιατρικούς ελέγχους. Για την ώρα τα παιδιά που θα εξυπηρετηθούν αναμένεται να είναι 250. Το κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης βρίσκεται στη Μεσίνη από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, ώστε τα παιδιά να το επισκεφθούν και να προβούν σε προληπτικό έλεγχο. Το κινητό πολυιατρείο των Ιπποκράτη, όπως βλέπετε αυτό, το οποίο πηγαίνει, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και εξετάζονται προληπτικά δωρεάν τα παιδιά από οδοντίατρο, οφθαλμίατρο, ορειλά και παιδίατρο. Το 2013 εξετάστηκαν περίπου 18.000 παιδιά, επισκέφτηκε πάνω από 15 νομούς και πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τους γονείς που μπορούν να τους προσφέρεται αυτή η δυνατότητα να εξετάσουν τα παιδιά τους και από τις 4 ειδικότητες τελείως δωρεάν. Εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Κεαδίνη, η οποία και μας προσκάλεσε, και όλους τους υπόλοιπους που συνεργάστηκαν μαζί μας, πολύ σημαντικό, ο Δήμος της Μεσίνης, ο Ιατρικός και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, το νοσοκομείο της Καλαμάτας, καθώς επίσης και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία μας επέτρεψε την όλη δραστηριότητα. Το κινητό πολυιατρείο για παιδιά του οργανισμού Χαμόγελο του Παιδιού βρίσκεται εδώ, στο Δήμο Μεσίνης, στην κεντρική πλατεία Μεσίνης, από χθες, 17 Φεβρουαρίου, και ως την Παρασκευή. Πρόκειται για μια συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο περίπου μήνες, όπου έχει γίνει προσπάθεια να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά από τα σχολεία, από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ούτως ώστε να τους παρασχεθούν δωρεάν οι ιατρικές υπηρεσίες. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές ιατρούς του Οδοντιατρικού και Ιατρικού Συλλόγου Νόμου Μεσσηνίας και βεβαίως τις κοινωνικές λειτουργούς και βεβαίως βοηθούς και νοσηλεύτριες της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Μεσσίνης και όλους τους παράγοντες που έχουν βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Όπως μάλιστα σημειώνεται, η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς τα παιδιά ελέγχονται από οδοντίατρο, παιδίατρο, οφθαλμίατρο και ορειλά. Έχουν ήδη κλειστεί ραντεβού περίπου για 250 παιδιά, όμως με την θέληση και των εκπροσώπων εδώ του οργανισμού έχουμε τη δυνατότητα να κοιτάξουμε και κάποιες επιπλέον περιπτώσεις, ούτως ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να μπορέσουν να εξεταστούν δωρεάν από οδοντίατρο, από παιδίατρο, από ρηλά, από οφθαλμίατρο
και να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα μιας ιατρικής παρακολούθησης σε μια πολύ ουσιαστικά δύσκολη οικονομική για όλους συγκυρία. Περιστασιακά μπορούν να αντιμετωπιστούν και κάποιες περιπτώσεις που χρήζουν άμεση ιατρικής επέμβασης. Οι γονείς μπορεί να το έχουν αμελήσει, να μην έχει τύχει ή να νομίζουν ότι είναι υγιή και να έρχονται εδώ πέρα να εξετάζονται και πραγματικά να βλέπουμε ότι χρειάζεται κάποια επιπλέον παρακολούθηση. Είναι κάτι, γι' αυτό σας λέω, πολύ σημαντικό. Νομίζουμε όλοι ότι είναι καλά το παιδί μας, αλλά αν τελικά δεν εξεταστεί και οφθαλμίατρος και όριλα, όλοι μπορούν να βρουν κάτι. Δηλαδή, πραγματικά. Παράλληλα, λόγος γίνεται για αρκετά περιστατικά όπου τα παιδιά πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ψυχολόγο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τώρα, αν δούμε κάτι, βλέπει και ο γιατρός κάτι, ότι χρειάζεται περαιτέρω παρακολούθηση, το παραπέμπει είτε στον κοινωνικό λειτουργό, όποιος και να είναι εκείνη τη στιγμή, είτε για κάποια περαιτέρω παρακολούθηση. Βλέπουμε πλέον δηλαδή και πολλούς ανασφάλιστους που είχαν ασφάλειες και τώρα έχουν λήξει και δεν έχουν καμία δυνατότητα, επειδή είναι άνεργοι, να την ανανεώσουν. Προσπαθούμε να επισκεφτούμε όσες περισσότερες πόλεις μπορούμε. Αυτό δεν το γνωρίζω άμεσα, δεν έχει προγραμματιστεί κάτι. Την πίτα τους έκοψαν τα μέλη και οι φίλοι του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μαραθούπολης. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο, ενώ και οι ευχές πολλές. Σε ιδιαίτερα χαρούμενο κλίμα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη του πίτα ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Μαραθούπολης. Εμένα προσωπικά και τα υπόλοιπα μέλη, η στάση αυτή μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας αφήνει να αισιοδοξούμε για την περαιτέρω πορεία και το μέλλον αυτού του τόπου. Οι σύλλογοι, αγαπητοί φίλοι, δεν πρέπει να υπάρχουν μόνο κατά όνομα. Οι σύλλογοι μπορούν και πρέπει να παρεμβαίνουν στην ανάδειξη της τοπικότητας, στη διατήρηση των εθήμων και των παραδόσεων της περιοχής τους, στην προώθηση των τεχνών και στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προβολή του ντόπιου πολιτιστικού στοιχείου. Ο δικός μας σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθώπολης, προσπαθεί με όποια μέσα διαθέτει και τα καταφέρνει να έχει απόλυτη συνέστηση του ρόλου και της αποστολής του και να μην είναι πολιτιστικός σύλλογος μόνο στο όνομα. Ευγνωμοσύνη στη δραστηριότητα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαραθούπολης. Με τα λόγου γνώσεων μπορώ να σας πω και προσωπικά από αυτά τα 4 χρόνια που συνεργαζόμαστε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθούπολης δεν ήταν το συμπλήρωμα του Δήμου Τριφυλίας ή της Δημοτικής Κοινότητας Μαράθου. Θα έλεγε κανείς ότι εμείς είμαστε το συμπλήρωμα της δικής του δραστηριότητας. Έχουμε παρακολουθήσει όπως και εσείς όλοι τη δραστηριότητα των διοικητικών συμβουλίων, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει έργο από τα διοικητικά συμβούλια εάν οι ίδιοι οι πολίτες, τα ίδια απλά μέλη του συλλόγου, δεν συμμετέχουν στα δρόμενα. Από το ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτείται στο εξής το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος που πραγματοποιείται στην Αρχαία Μεσσίνη. Τη σχετική ενημέρωση έκανε ο Δήμαρχος Στάφης Αναστασόπουλος. Εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, στο οποίο και εντάχθηκε, θα έχει στο εξής το νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος της Αρχαίας Μεσσίνης. Για τη μεγάλη αυτή επιτυχία της Δημοτικής Αρχής, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος της περιοχής Στάθης Αναστασόπουλος. Όπως γνωρίζετε, εντάχθηκε το Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσσίνη, το τρίτο που είναι φέτος και το τέταρτο που είναι του χρόνου, στο ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 263.500 ευρώ. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, διότι με αυτόν τον τρόπο η οργάνωση, η προβολή, η ανάδειξη του συγκεκριμένου φεστιβάλ παίρνει άλλη διάσταση, ακολουθεί μια νέα ανωδική πορεία. Είναι γεγονός ότι ο Δήμος δεν θα πληρώσει φέτος ούτε 1 ευρώ για αυτό το φεστιβάλ, το οποίο εκτός από αυτό καθεαυτό το φεστιβάλ αναδεικνύει μέσω του φεστιβάλ και την περιοχή μας και βεβαίως την Αρχαία Μεσσίνη, το οποίο βεβαίως διεκδικούμε όλοι εμείς. Έχουμε πάρα πολλά σχολεία τα οποία συμμετέχουν και
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ξεκινώ από αυτό της Αγγλίας, του Λονδίνου, το Royal Academy of Drama, το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, το Λύκειο της Μεσίνα της Ιταλίας, τρία σχολεία από την Κύπρο και αρκετά σχολεία από όλη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν μια μεγάλη επιτυχία που οφείλεται σε όλη την δημοτική αρχή και τους εξωτερικούς συνεργάτες και που νομίζω ότι θα δώσει μια άλλη διάσταση στον αρχαιολογικό χώρο αλλά και στο ίδιο το δράμα που παίζουν τα παιδιά. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το πρώτο, το Λύκειο της Μεσίνης, το οποίο πάντα συμμετέχει, και τον φιλόλογο καθηγητή και σκηνοθέτη των έργων κάθε χρονιά, τον Νίκο τον Φουσιάνη, αλλά και την Λίνα την Καμαρινοπούλου, την υπεύθυνη της φιλαρμονικής και του χορευτικού της Μεσίνης, αλλά και όλους τους άλλους συνεργάτες και βεβαίως τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Γιώργο τον Δαβίλα. Εξερεύνηση στον Αμαζόνιο. Ναι ρε φίλε, μέσα. Με 200 λεπτά χρόνο ομιλίας θα πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Free to go. 200 λεπτά χρόνος ομιλίας προς όλους, μόνο με 5 ευρώ. Να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στην εκπομπή Όλα στη Φόρα παρουσιάστηκε η επόμενη μέρα της ήττας της Μαύρης Θύελλας και οι προεκτάσεις και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ξεχωριστή παρέμβαση του Αλέξη Κούγια. Μεγάλο Νικήτα Παπανικολόπουλο και μου είπε Σωτήρη κράτα σε παρακαλώ χαμηλούς τόνους. Πώς να κρατήσω ρε Νικήτα εγώ χαμηλούς τόνους σήμερα όταν έβλεπα εσένα χτες να κλαις! Αυτό ρωτάω! Πώς είναι δυνατόν, γιατί μου ζητάς εμένα να κρατήσω χαμηλούς τόνους όταν εσύ χτες έκλαιγες! Ο Κώστας ο Γυφτέας έκλαιγε! Ο Γρίζος ο Λουκάς έκλαιγε! Και κάποια άλλη γελάγανε, κάποια ανέστητη, κάποια ζώα! Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Τα έλεγα καιρό όμως φίλες και φίλοι. Τα έλεγα πολύ καιρό. Ότι αυτή η ομάδα με αυτόν τον πρόεδρο δεν ανεβαίνει ποτέ κατηγορία. 5 χρόνια στην Καλαμάτα ο Γιώργος Οράλης, που είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος να πας να πίνεις καφέ, να κάνεις πλάκα, να γελάς, να περνάς ωραία, ένας καλός δικηγόρος, αλλά για πρόεδρος δεν κάνει. Χαϊδεύεις τον νέα ρε, χαϊδεύεις, κάνε κριτική όπως κάνεις απόψε ρε μεγάλε. Άκουσε Σωτηρή, επειδή θέλω να τα πω τη Δευτέρα, όλα, και δεν φταίει μόνο ο Ράιλ, φταίνε όλοι εκεί μέσα. Αν εξαιρέσει ένα Βυθούρκα ο οποίος ενδιαφέρεται ο άνθρωπος, οι υπόλοιποι είναι κοιτάξτε για να πάρουν ένα καραβάκι να φύγουν από εκεί μέσα. Εγώ δεν θα αποκαλύψω απόψε αυτά που θέλω να σου πω. Γιατί κόψανε 3.000 εισιτήρια, γιατί κόψανε, πες μου. Πολλοί από αυτούς που έχουν ταλαιπωρήσει και την κοινωνία, αλλά έχουν ταλαιπωρηθεί και πολλές φορές. Έχουν περάσει από το γεωργικό μου γραφείο και έχουν ευεργετηθεί. Και δεν είμαι άγνωστος, ούτε μου είναι άγνωστη. Λοιπόν, καλά θα κάνουν και το στέλνω και σαν μήνυμα να φτάνουν μέχρι εκεί που φτάνει ο ίσχυος τους κάποιοι. Και είναι εντελώς διαφορετικό να μην σου πληρώνει άλλο τον πολιτικό λογαριασμό και να στέλνει τα πράγματα και να το δέρνει. Και είναι εντελώς διαφορετικό να συμμετέχει σε μια κοινωνική εκδήλωση όπως είναι το ποδόσφαιρο, να πηγαίνει στην Πάτρα.
να σε φιλοξενούν με τον τρόπο που σε φιλοξενούν, να μπαίνει σε ένα γήπεδο που σπανίως θα έχει ξαναπεί στη ζωή σου, όπως είναι το Παρουσιακό. Γιατί έχουμε φτάσει πια να είναι σημείο αναφορά στα τέσσερα στάδια αυτά. Πάρτε τον ένα τηλέφωνο να μας πει που την άφησε να πάμε να τη βρούμε. Τα πήρε τα 120 χιλιάρικα που είχε συμφωνήσει, θα τα πάρει. Δεν ξέρω εγώ τι πήρε και τι δεν έκανε. Εγώ να μου πει που είναι η κάλτσα της ομάδος. Αμάν. Μάλιστα. Όχι ότι τη πήρε ο άνθρωπος, αλλά εδώ ήταν κάτι τα ξέρει. Γιατί εγώ ρωτάω που είναι η κάλτσα της ομάδος και δεν μου απαντά κανένας. Το Βούζα και τον αλλάξαμε, κύριε Αγγελή. Το Βούζα. Έχω προσωπικό πρόβλημα με την προσπίτη ο φίλος μου ο Βασίλης ο Βούζας. Εντάξει. Έφερε καλύτερο προπονητή όμως, έφερε τον Παντελή, έτσι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή Τι παίζει με την Δέσποινα Καλογεροπούλου. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.